Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, ή να μη όσιν άκαρποι. Αδερφοί μου, η Εκκλησία ημών, η οποία στερεγωθή δια του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία ημών τιμά σήμερον 630 Θεοφόρους Πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Όταν εις τον κόσμο τούτον προσφέρεις ένα ποτήρι νερό στον διψασμένο, όταν συμπαρασταθείς εις τον πονεμένο και τον παρηγορήσεις, τότε ο Θεός σου ετοιμάζει εις την Βασιλεία του την επουράνιον θέσην αιώνιον, την οποίαν θέσην απέκτησαν εκείνοι οι οποίοι ετήρησαν τα εντολάς του Θεού. Πόσον μάλλον οι Απόστολοι οι οποίοι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων, μετέδωσαν το φως εις εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο σκότος, και συνέχεια των Αποστόλων οι πατέρες της Εκκλησίας έως των ημερών μας. Αυτή είναι η χάρη στην οποία ο Θεός έδωκε εις εμάς τους αμαρτωλούς και αναξίους. Και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον είπεν ότι «Σας στέλνω», λέγει, «και είστε το φως». Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Να έχετε φως, λέγει, στην ζωή σας, να είστε το φως και να φωτίζετε, λέγει, εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται στο σκότος. Και όταν βλέπουν τα έργα τα ειδικά σας, λέγει, θα με δοξάσουν εμένα ο οποίος σας έστειλα. Και ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τον αγαπημένο του μαθητήν, τον Τίτον, ο οποίος ήταν ο επίσκοπος της Κρήτης, του γράφει μεταξύ των άλλων ότι εκείνους τους οποίους θα έχεις κοντά σου να τους μάθεις, λέγει, να προείστανται αγαθών έργων, να τους μάθεις, λέγει, να καρποφορούν ή να μη όσιν άκαρποι. Άκαρπο είναι ένα δέντρο το οποίο το περιποιείσαι πλην όμως δεν έχει καρπούς. Άκαρπο είναι ένα δέντρο το οποίο κρατά τον τόπον χωρίς να αποδίδει εις εκείνον ο οποίος το καλλιεργεί, το ποτίζει και το φροντίζει. Έναν τιούτον παράδειγμα έχουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος μας ήτο πεινασμένος και περπατούσε μέσα εις τα όρη, μέσα εις τους ποταμούς, μέσα εις τα μονοπάθια,
και εκήρυτε το Ευαγγέλιο του εις όλων των κόσμων. Μίαν ημέραν μετά των μαθητών του, πορευόμενος ο Κύριός μας προς την Ιερουσαλήμ, επείνασεν, διότι η σημερινή ακριβώς σύναξης των 630 θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας κατεδίκασεν εκείνους οι οποίοι συνέχεων την θεότητα με την ανθρωπότητα του Κυρίου και έλεγαν ότι ο Υιός του Θεού έχει μόνον μίαν ιδιότητα. Η θεότης και η ανθρωπότης είναι μία, έλεγαν, και ο Θεός είναι ένας. Ο Κύριος μας λοιπόν, επειδή το Θεός και άνθρωπος, επείνασε, εδίψασε ένα άλλη φορά. Όταν βρίσκεται στο φρέαρ του Ιακώβ, εδιψούσε, και εκεί ήρθεν η Σαμαρίτης, η Αγία Φωτεινή, η οποία ήταν μέσα στην αμαρτία και ο Κύριος μας συνομίλησε με ταυτής και της απεκάλυψε τη ζωή της και της εζήτησε να του δώσει νερό να πιει από το πηγάδι του Ιακώβ και να της δώσει το νερό το οποίο δεν θα διψήσει ποτέ στη ζωή της. Εδίψησε λοιπόν, επείνασε ο Κύριος, εκουράστηκε ο Κύριος όταν μετά από την ολοήμερο διδασκαλία του προς τον κόσμο εκείνον ο οποίος τον συνόδευε, εκάθισε εις το πλοίο και ήταν τόσο κουρασμένος ούτως ώστε έκλεισε αμέσως τα μάτια του. Η θεότης παραμερίζεται όταν η ανθρωπότης του Κυρίου μας, ως άνθρωπος δηλαδή, άλλοτε επεινούσεν, άλλοτε διψούσεν, άλλοτε κουράζεται. Μόνον ο άνθρωπος έχει αυτά. Ο Θεός ούτε πεινά, ούτε διψά, ούτε κουράζεται. Για να δείξει όμως ότι έγινε άνθρωπος όπως είμεθα εμείς οι άνθρωποι, είχεν και αυτά τα οποία αποδεικνύουν την ανθρωπότητά του. Επείνασε λοιπόν ο Κύριος μας και προχωρών στον δρόμο του είδε μία σικήν. Ήταν όμορφη, πολύ πράσινη, εσκέπαζε τον τόπον, είχε όμορφη σκιάν και εκείνος κουρασμένος δεν είδε την ανάπαυση, αλλά είδε την πείνα την οποία είχε. Επλησίασε σε αυτήν τη σικήν και άνοιξε τα φύλλα της, άνοιξε τους κλάδους της και ζήτησε να έβρει καρπόν, σίκα. Πλην όμως δεν έβρε, λέγει, επ' αυτήν ούτε ένα σίκο. Και τότε, λέγει, την εκείταξεν με πόνο. Αλλά και η τιμωρία του ήταν φοβερά, διότι αμέσως της είπε τούτα τα λόγια: «Μικέτι εξού καρπός γίνεται εις τον αιώνα». Και παρακρίμα, λέγει, εξηράνθη εις εκεί. Όταν λέμε παρακρίμα σημαίνει όπως ανοίγουμε τα βλεφαρά μας και τα κλείουμε. Τόση ώρα εχρειάστη για να ξερανθεί ολόκληρος η σικία εκείνη. Άκαρπος. Σήμερα ο Απόστολος Παύλος λέγει στον μαθητή του τον Τίτον, τον οποίον άφηκε στην Κρήτη ως επίσκοπον για να χειροτονήσει εκεί πρεσβυτέρους και διακόνους, για να καλλιεργήσει την εκκλησία της Κρήτης,
και να συνεχίσει το έργο του, απευθύνεται εις τον μαθητή του και του λέγει, πρόσεξε, λέγει, τους συμμετέρους, τους δικούς σου, λέγει, να τους μάθεις να εργάζονται έργα, ή να μείωσουν άκαρποι, μαν θανέτος αν δε και οι μέτεροι, λέγει, καλών έργων προείσταστε. Όταν ετώνησε ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να προείστανται, δηλαδή να καθοδηγούν τους άλλους σε καλά έργα, σημαίνει ότι υπάρχουν και κακά έργα. Προείσταστε, λέγει, καλών έργων. Ποια να είναι τα καλά έργα? Ποια να είναι τα κακά έργα? Να ειδούμε μερικά κακά για να πούμε μερικά καλά μετέπειτα. Ο άνθρωπος όταν δεν εργάζεται κάνει κακά έργα. Μήτυρ πάσης κακίας εστίν η οκνηρία. Ο οκνηρός άνθρωπος πράττει οτιδήποτε φανταστεί ο νους του ανθρώπου για να ζήσει. Θα σκεφτεί λοιπόν την αρπαγή, θα σκεφτεί την κλεψιά, θα σκεφτεί τις διασκεδάσεις, θα σκεφτεί τα ξενύχτια και τα χαρτοπέγνια και την μέθη, θα σκεφτεί την αδικία, θα σκεφτεί την ανηθικόν ζωή. Δεν σκέπτεται το καλό διότι δεν έχει να πράξει το καλό. Να ειδούμε και μέσα στο σπίτι όταν κάθεται μία οκνηρή μητέρα. Αυτή δεν έχει τίποτε να πράξει και δεν έχει τίποτε να δώσει στα παιδιά της. Προσπαθεί πως να πλησιάσει τη γειτόνισσα να καθίσει, να κουτσομπολεύσει, να συζητήσει, να κρίνει και να κατακρίνει τον γείτονα, τον γνωστόν, τον αδερφόν, τον οικείων, τον συγγενών της. Πότε αραβώνιασε την κόρη της, πότε θα την παντρέψει, πότε θα την σπουδάσει και πώς θα την σπουδάσει, πώς θα διχτήσει σπίτια και πώς θα την πρικίσει και ενδιαφέρεται δια τους άλλους. Δεν προείσταται καλών έργων. Να ειδούμε και τον άνθρωπο ο οποίος είναι οκνηρός, κάθεται στα καφενεία, συζητά μωράς ζητήσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος σήμερα, μωράς ζητήσεις και γενεαλογίας παρετού, λέγει, διότι οι συζητήσεις αυτές είναι άκαρπες, δεν έχουν τίποτε το καλό. Και εκεί που κάθονται στα καφενεία ανοίγοντας εφημερίδες, πολιτεύονται, συζητούν για τα πολιτικά, φθάνουν σε ύβρις, φθάνουν σε έρηδας, φθάνουν σε ακαταστασία. Πού είναι τα καλά έργα τα οποία προέρχονται όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει στα παιδιά σου, λέγει στον Τίτον, οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστόν, μάθε τους, λέγει, να προείστανται καλών έργων. Η ζωή φεύγει, κυλά και εγκαταλείπει ο άνθρωπος των κόσμων τούτων και έπειτα παρουσιάζεται στο θρόνο του Θεού ως δέντρον άκαρπον, το οποίο δεν επίησε καρπών ποτέ. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε την μητέρα την Ευσεβή, τον πατέρα τον Ευσεβή, ο οποίος προείσταται της οικογενείας του και καθοδηγεί την οικογένειά του στον δρόμο του Θεού. Βλέπουμε το μικρό τέκνο το οποίο το χάρισε ο Θεός, το ένα, τα δύο, τα πέντε, τα δέκα, όσα το χάρισε ο Θεός, και τα καθοδηγεί. Τα συμβουλεύει να αγαπήσουν τον Χριστόν,
προσπαθεί να βάλει μέσα στην ψυχή του παιδιού του τη μεγαλύτερη πρίκα την οποία λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εάν του αφήσεις χρήματα, λέγει, και περιουσίες και σπίτια, λέγει, αυτή η πρίκα εξαφανίζεται εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Εάν όμως του βάλεις τον Χριστόν μέσα στην ψυχή του παιδιού σου, λέγει, του εχάρισες τη μεγαλύτερη πρίκα του κόσμου. Διότι με τον Χριστόν θα καρποφορήσει οπωσδήποτε και θα προοδεύσει το παιδί των ευσεβών γονέων. Αυτά τα τέκνα θα μάθουν να προσεύχονται, διότι προσεύχεται η μητέρα μαζί με τα τέκνα της. Αυτά τα τέκνα θα μάθουν να νηστεύουν, διότι οι γονείς νηστεύουν και οδηγούν τα τέκνα των εις τον δρόμο του Θεού. Θα μάθουν τα τέκνα αυτά να εκκλησιάζονται, διότι εκκλησιάζονται οι γονείς και δεν κοιμούνται. Δεν τρέχουν στις θάλασσες, δεν τρέχουν στα βουνά, όπως αυτή τη στιγμή που άδειασαν οι εκκλησίες. Και ο διάβολος μετέβαλε τον κόσμο εις εχθρόν του Θεού, απεπλάνησε τον κόσμο και τρέχουν να δροσιστούν μέσα στην θάλασσα και η εκκλησία λειτουργεί και τα παιδιά της δεν τα έχει στην αγκάλι της. Ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος της ματαιότητος δεν ζητεί έτερον ημιμόνων πως θα ικανοποιήσει την σάρκα του και όσα ζητεί η σάρκα. Πώς θα μάθει το παιδί να ελεεί τον συνάνθρωπον του εάν ο πατέρας δεν ελεεί καθόλου και δεν τον διδάσκει ότι η ελεημοσύνη είναι μεγάλη αρετή? Πώς θα μάθει το παιδί του να μην εσχρολογεί όταν ο ίδιος βλασφημεί τον Θεόν και την Παναγία και τα ιερά και τα όσια της Εκκλησίας? Όταν ο ίδιος ερίζει μετά της μητρός, της συζύγου του δηλαδή. Πώς θα μάθει το παιδί να έχει αγάπη μεταξύ των αδερφών του? Όταν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον, πώς θα μάθει το παιδί να σέβεται τους μεγαλυτέρους και ποιος θα το οδηγήσει εις τον δρόμο του Θεού? Τα έργα τα καλά είναι εκείνα τα οποία θα τον συνοδεύουν εις όλη του τη ζωή. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε ή να μειώσουν άκαρποι. Ότι το καλό προέρχεται από εκείνους οι οποίοι είναι οι γονείς. Όταν το δέντρο ξηρανθεί πλέον και όταν το δέντρο δεν πει καρπούς, τους οποίους να ωφελήσουν στην κοινωνία, αλλά πει καρπούς οι οποίοι θα γίνουν παράσιτα μέσα στην κοινωνία. Τι θα ειδεί ο κόσμος? Το πρώτο το οποίο θα αναφέρει ο κόσμος και θα κρίνει και θα κατακρίνει είναι ότι ορίστε οι γονείς τι τέκνα ανέστησαν, τι τέκνα εγέννησαν, είναι υιός του τάδε θα πούνε, ο υιός της τάδε γυναίκος. Αδερφοί μου, ευρισκόμεθα εις τον καιρόν της αποστροφής από τον δρόμο του Θεού. Οι πάντες καταδιώκουν τον Χριστόν και την Εκκλησία του Χριστού. Μέχρι το σημείο όπου εφθάσαμε, αδερφοί μου, να έχουμε αυτήν την στιγμή που ομιλούμε το Θείον Κήρυγμα, την ζωή μας να κρέμεται από μια ομάδα ανθρώπων αθέων οι οποίοι εκήρυξαν την Ένωση της Ευρώπης και ο χριστιανισμός ο οποίος εξευγέννησε την ανθρωπότητα, η Ορθοδοξία την οποία εκήρυξαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτήν την Ορθόδοξον πίστη απέτησαν να την εκδιώξουν από το νέο σύνταγμα το οποίο θα έχουμε εντός ολίγου. Να μην υπάρχει, λέγει, μνήμα της πίστεως και της θρησκείας.
δεν θέλουμε τον Χριστόν. Έτσι επίησεν και η κοινωνία των εθνών, πρώτου οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κοινωνία των εθνών επίησεν καταστατικών, λέγει, χάρτην ο οποίος είχε μέσα όλων των καταστατικών της οργανώσεως εκείνης. Εις δε εξ αυτών είπεν ότι όλα τα περιελάβαμε, ένα μόνο ξεχάσαμε, τους λέγει. Δεν εβάλαμε μέσα εις το καταστατικό τούτον τον χάρτην αυτών τον οποίον δημιουργήσαμε, δεν εβάλαμε την Αγία Γραφή. Ομοφόνος δε οι πάντες είπαν, δεν μας χρειάζεται. Όπως και αυτήν τη στιγμή φωνάζουν οι Ευρωπαίοι, οι πάντες, οι εχθροί του Θεού. Δεν μας χρειάζεται η πίστη, λέγει. Ό,τι θέλει ας πιστεύει ο καθένας. Αλλά δεν έχουμε μεταξύ των άλλων. Δεν μας χρειάζεται να την αναφέρουμε. Η κοινωνία των εθνών τότε διαλύθη στα εξών συνετέθη. Και αυτή η Ευρώπη, όταν διώξει τον Χριστόν και δεν τον έχει μέσα στο σύνταγμα το οποίο θα διαδώσει στα έθνη, να είμαι θα σίγουροι ότι θα εξαφανιστεί και αυτή. Δεν θα μείνει. Θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη και αυτή η λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη. Τα έργα του Θεού και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κρατά και συντηρεί και διοικεί τα πάντα. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν εκοπίασαν οι φυλάσσοντες αυτήν. Και αν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν είναι με θυμόν, τότε πολύ γρήγορα εξαφανιζόμεθα. Η μη Κύριος είναι νημήν, τις ικανός σώος διαφυλαχθήνε εκ του εχθρού, άμα και ανθρωποκτόνου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα γλιτώσει από τον κακούργον δαίμονα, ο οποίος επιτίθεται εναντίον της εικόνας του Θεού, του ανθρώπου δηλαδή. Αδερφοί μου, εκείνον το οποίο έχει μεγάλη σημασία, εκείνον το οποίο είναι το έργο των γονέων, εκείνο το οποίο είναι η αποστολή των γονέων εις τον κόσμο τούτο, να είναι πρώτα οι ίδιοι δέντρα με καρπούς. Οι δε καρποί αυτών, τα τέκνα αυτών, να είναι εκείνα τα οποία θα τιμήσουν τους γονείς, την κοινωνία και το έθνος μας. Ευρισκόμεθα, αδερφοί μου, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο άξονας, η Ιταλία και η Γερμανία συντρίβονται. Ένας αεροπόρος από την Αμερική εβομβάρδιζε τότε την Ιταλία. Ένας όλμος εχτύπησε το αεροπλάνο του και έπεσε το αεροπλάνο και εκείνος εσώθη με το αλεξίπτωτο, το οποίο έπεσε και εσώθη πληγωμένος. Ουδείς τον είδε. Είμαι μόνο ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 8 ετών. Έτρεξε, τον πήρε από το χέρι πληγωμένον και τον οδήγησε στους ευσεβείς γονείς της. Εκείνοι τον περιέθαλψαν, τον εφύλαξαν
ετελείωσε ο πόλεμος και οι γηείς επέστρεψαν στην Αμερική. Επέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια. Ύστερα από 11 χρόνια, εκείνος ο Αμερικανός αεροπόρος δεν ελισμόνησε το καλό που του έκανε εκείνο το κοριτσάκι των 8 ετών. Και την ώρα που ήρθε ο θάνατός του, έγραψε ολόκληρον την περιουσία του, την οποία είχε, που ανήρχε το εις 10 δισεκατομμύρια δολάρια, εις εκείνο το κοριτσάκι. Ύστερα από 11 χρόνια πληρώθηκε καλή πράξη εκείνου του παιδιού, το οποίο είχε ευσεβείς γονείς. Μάθε λοιπόν, αδερφέ μου, τα τέκνα σου, οδήγησε τα εις το δρόμο του Θεού, να προείστανται καλών έργων. Και εσύ θα χαίρεσαι και ο Θεός θα αγάλεται και η Βασιλεία των Ουρανών θα δεχθεί και εκείνα και εσάς και όλους μας στην Βασιλεία την οποία ο Θεός έπλασε διεμάς τους αμαρτωλούς. Αμήν.